είχαν γίνει τις δεκαετίες 60 και 70 αποκαλύπτονται. Ο τύπος καταγράφει το σκάνδαλο του αμαρτωλού, όπως χαρακτηρίστηκε Ιδρύματος Άγιος Τηλιανός. Οι υπεύθυνοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη και χιλιάδες κόσμου σειραίει στα ιδρύματα όλης της χώρας για να μάθει την ιστορία της ζωής του. Μία από αυτές είναι και η κυρία Μαρία Σελέκου. Ονομάζομαι Μέρη Σελέκου. Η ηλικία προσδιορίστη, γιατί έχω αρκετές χρονολογίες γέννησης. Και αυτό γιατί όταν προσπάθησε να βρει τις ρίζες της στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, εκεί που βρέθηκε ξαφνικά στις 11 Οκτωβρίου του 1954, ανακάλυψε 4 διαφορετικές βεβαιώσεις με 4 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, που μάλιστα μία από αυτές είχε και όνομα ανδρικό. Με στην πολυπλοκότητα των χαρτιών μου είναι μια υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφη της θετής μητέρας, η οποία γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του τότε υπαλλήλου, που λέει «Συνενώ να υιοθετήσω την ανήλικη Μαρία με ερωτηματικό, πρώην Αρτανή», δηλαδή ένα όνομα γαλλικό, τρόφιμο τώρα του Βρεφοκομείου Αθηνών, του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Σήμερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Έρευνας και Αποκάλυψης Στοιχείων Υιοθετημένων Παιδιών, αποκαλύπτει πως οι καταγγελίες για κλοπές παιδιών είναι αμέτρητες. Έρχεται κυρία παντρεμένη, η οποία λέει: «Εγώ ήμουνα 9 μηνών, μπαίνω να... ο σύζυγος για διάφορους λόγους είναι εκτός Αθηνών. Μου λένε ότι το παιδί πέθανε και γράφει, έχει το βιβλιάριο υγείας της, όπου παρακολουθούσε γιατρός την κοίηση και την εξέλιξή της, και ενώ λέει κοίηση 9 μηνός, μετά της γράφει αποβολή 4,5 μηνών». Τα γράμματα του γιατρού είναι ακριβώς τα ίδια σε όλη τη σειρά. Άρα εδώ μιλάμε για μια περίπτωση 100% κλοπής. Ένα παράνομο κύκλωμα με μανδύα τις νόμιμες υιοθεσίες δράσης στην Ελλάδα κάτω από τη μύτη των αρχών εδώ και χρόνια. Οι στιγνοί έμποροι της ελπίδας που οργανώνουν την εμπορία των βρεφών είναι καλά ενημερωμένοι για το ποιοι και πού θέλουν να κάνουν δικό τους ένα παιδί. Και όχι τυχαία, όπως αποκαλύπτει ο ιδιωτικός ερευνητής Στέλιος Θαλασσινός, που ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις από το 1991. Η λίστα που έχουν είναι από νοσοκομεία, από κλινικές, από... Άρα κάποιοι συνεργάζονται. Φυσικά, χωρίς συνεργασία μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Στο ληξιαρχείο, αν δεν υπήρχε συνεργασία υπαλλήλων και τα λοιπά, ήταν δυνατόν να πάει ένας αγράμματος τσιγκάνος να ξεγελάσει μια προϊσταμένη ενός ληξιαρχείου ή οτιδήποτε? Με υπάρχει περίπτωση. Οι αρχηγοί που κρύβονται πίσω από την εμπορία των βρεφών είναι αυτοί που αποφασίζουν για το πότε και το πού θα καταλήξουν τα παιδιά των γυναικών που έχουν υπό την εποπτεία τους. Πολλές φορές μάλιστα καθορίζουν ακόμα και την ίδια τη ζωή των γυναικών. Αυτές οι συμμορίες έχουν πλοκάμια σε πολλά κράτη, δεν έχουν μόνο εδώ. Και στην Ιταλία έχουν και στην Γερμανία έχουν. Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Ναι, ναι. Τις πηγαίνανε εκεί, γεννούσαν, παίρναν τα παιδιά και προκειμένου για να μην μιλήσουν, γιατί κάποιες θα μπορούσαν να μιλήσουν κιόλα, τις πετσοκόβαν και τελείωσε. Εδώ και 15 χρόνια ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 502 παιδιά εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες από το Ίδρυμα Αγία Βαρβάρα στη Νέα Σμύρνη, όπου φιλοξενούνταν. Τα παιδιά αυτά, περισσότερα παιδιά των φαναριών, σαν τον μικρό που βλέπετε, δεν υπάρχουν σε κανένα μητρό, σε καμία λίστα και κανείς δεν τα έχει αναζητήσει. Μα ήταν αδύνατο να υπάρξει έλεγχος με δύο άτομα προσωπικό που υπήρχαν εκείνη την εποχή και να φυλάνε τη νύχτα πιθανόν και 100 παιδιά. Υπήρχε νύχτα που υπήρχαν 100 παιδιά. Και η δυναμικότητα του ίδιου του κέντρου δεν είναι παραπάνω από 50. Τα κυκλώματα εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Φτωχές γυναίκες, κυρίως από την Αλβανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δεν διστάζουν να διαπραγματευτούν την τιμή των παιδιών τους, που κυμαίνεται ανά κεφάλι μεταξύ 20 και 25.000 ευρώ, με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα αγοράσει ή ακόμα και να τα ενοικιάσει. Τα παιδιά λοιπόν ενοικιάζονται έναντι σε ένα πολύ μικρό ποσό, όπως 150 έως 1.500 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα, ναι. Η αγορά ή η ενοικίαση παιδιών, όπως θα ακούσετε, αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για αυτούς. Σε μία άτυχη μέρα, τα παιδιά κερδίζουν 30 έως 50 ευρώ. Σε μία συγκεκριμένη μέρα γιορτών Πάσχα ή Χριστούγεννα, τα κέρδη τους έχουν φτάσει και το ποσό των 250 ευρώ. Τα λεφτά πίνουν πάντα στον γονέα ή στον άνθρωπο που βλέπει τη δουλειά του παιδιού. Πάντα.
Πάντως, γεγονός είναι ότι το παραθυράκι που γνωρίζουν καλά όσοι εμπορεύονται βρέφη είναι ότι ο νόμος επιτρέπει σε μια γυναίκα, αν το επιθυμεί, να δώσει για υιοθεσία το παιδί της σε άλλη οικογένεια, σε περίπτωση που δηλώσει η ίδια ότι δεν μπορεί να το μεγαλώσει.